Θλίψη για το νέο θύμα της ασφάλτου χθες το απόγευμα με τον 69χρονο Γιάννη Δρακονάκη, συνταξιούχο αστυνομικό, να αφήνει την τελευταία του πνοή με τέτοιο τραγικό τρόπο. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί, οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο φοβερό τροχαίο οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Σήμερα μεταβήκαμε στην εισαγγελέα υπηρεσίας. Δεν άσκησε διώξεις, διέταξε προκαταρκτική εξέταση, αφέθηκαν και οι δύο ελεύθεροι, που αυτό σημαίνει ότι θα προχωρήσει μια διαδικασία προκειμένου να ολοκληρωθεί και να φτάσουμε μετά στο στάδιο των διώξεων και ποιος θα βρεθεί κατηγορούμενος. Όπως υποστηρίζει η πλευρά του οδηγού του αγροτικού οχήματος, ο 55χρονος σταμάτησε για να βοηθήσει τον 61χρονο που φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία. Με εντολές μου 55 ετών υποστήριξε ότι προσπάθησε και σταμάτησε γιατί του ζητήθηκε βοήθεια από το θανόντα, το οποίο θα ήθελα σε αυτό το σημείο να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια, διότι ο συγκεκριμένος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο όλοι εμείς μας στα δικαστήρια τον γνωρίζαμε, υπηρετούσε τόσα χρόνια μέσα στα δικαστήρια και θέλω να εκφράσω και τα βαθιά συλληπιτήρια και από την πλευρά του εντολέα μου. Παράλληλα, θολό παραμένει το τοπίο για τα σενάρια που εξετάζονται σχετικά με τις συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο. Ακούγονται διάφορες εικασίες ή βλέπουμε και κάποια δημοσιεύματα. Θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό, παρότι είμαι συνήγορός του, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχω λάβει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας, άρα δεν γνωρίζω τίποτα. Πόσο μάλλον τρίτοι που μιλάνε και αναφέρονται. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Ακόμα είναι νοπό το αίμα που χάθηκε στην άσφαλτο. Και όταν θα δούμε τη δικογραφία, θα μπορέσουμε όλοι να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη. Πάντως, ο οδηγός του αγροτικού φέρεται να απορρίπτει την εκδοχή της πτώσης σακούλας από την καρότσα του οχήματός του λίγο πριν το σημείο του τραγικού δυστυχήματος. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω δει στη δικογραφία, ούτε ο πελάτης μου το ανέφερε. Το τραγικό δυστύχημα συνέβη χθες νωρίς το απόγευμα στο ρεύμα από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο, στο ύψος του αεροδρομίου Ηρακλείου, με τον 69χρονο Γιάννη Δρακονάκη να χάνει τη ζωή του κάτω από τις ρόδες του φορτηγού. 60 λέει χρονών μου είπαν εδώ τα παιδιά. Ήταν λέει, είχε σταματήσει λέει, στην άκρη, να τη λέει δεν ήρθε καλά, και ήρθε το αγροτικό να τον βοηθήσει. Και μια στιγμή ήρθε το φορτηγό και. Ο 55χρονος οδηγός του αγροτικού, όπως αναφέρει, ο συνήγορος υπεράσπισης, είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση και χρήζει υποστήριξης.